Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ξεκινάμε. Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστικό διευθυντή του ΧΑΛΚ, του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας. Καλησπέρα, Έντι. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Λοιπόν, έχουμε μια καλή εξέλιξη. Έχουμε καλά νέα και καλύτερα νέα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το βασικό. Μπήκε η τελευταία υπογραφή για τα F-35. Τέσσερις γύρους ουσιαστές. Τι γίνεται τώρα? Τώρα περνάει πίσω η αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, που θα στείλει μια επίσημη ενημέρωση στο State Department ότι προχωράει για τελευταίο συμβόλαιο μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος. Και μετά θα είναι στα χέρια της Ελλάδος και της Αμερικής να τελειώσουν τις λεπτομέρειες, να συμφωνήσουν φυσικά τιμές, όλα τα τεχνικά, τι θα πάρει η Ελλάδα με τα 35 της. Αλλά εδώ τώρα η Ελλάδα είναι στο δρόμο για να μπορεί να λάβει τα F-35 της το 2028. Γιατί μετά από αυτό το καλοκαίρι, αυτοί που δεν έχουν πάρει ήδη τέτοια έγκριση που πήρε η Ελλάδα χτες, μάλλον θα περιμένουν μέχρι το 2031. Ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θυμάμαι, είχατε κάνει τρομερή δουλειά στο ΧΑΛ και τη θυμάμαι το νομοσχέδιο που έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να τα αποκτήσει κατά προτεραιότητα. Ότι από τη στιγμή που θα συμφωνεί, δεν θα περιμένει στην λίστα, θα πρέπει να τα αποκτήσει κατά προτεραιότητα για λόγους και αμερικανικών συμφερόντων και για λόγους εξυπηρέτησης των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Βεβαίως, και αυτό το νομοσχέδιο, να θυμηθούμε, ήταν και πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από εκείνη τη μέρα έχει δείξει η Ελλάδα όχι μόνο είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή, αλλά και ο πιο ικανός. Και αυτό που είδαμε, τα F-35, πρέπει να το συνδέσουμε και με την αμυντική συμφωνία που έκλεισε η Ελλάδα με την Αμερική τέλος του 22 και με τις επενδύσεις της Αμερικής στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, γιατί όλα αυτά συνολικά και ιδιαίτερα η πώληση του F-35 είναι μια τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, εδώ φαίνεται ότι τελικά οι αποφάσεις που πήρε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργήσαν. Παρακολουθώντας, εσύ βέβαια το ξέρεις καλύτερα από όλους, παρακολουθώντας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις ΗΠΑ και βλέποντας και ορισμένες εισηγήσεις ή εκθέσεις αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων που αναφέρονται στην Ελλάδα, τονίζουν ακριβώς αυτό. Την αξιοπιστία της Ελλάδος ως συμμάχου. Οι Εβραίοι, όχι εμείς. Ναι. Όχι μόνο και οι Εβραίοι, αλλά όταν βλέπουμε τώρα το ίδιο νομοσχέδιο που ανάφερες, Λάμπρο, υπήρχε μια αύξηση χρηματοδότησης για το IMED, για την Ελλάδα. Το IMED είναι το πρόγραμμα του Πεντάγωνου που εκπαιδεύονται οι στρατιώτες από άλλες και αξιωματούχοι από άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει περάσει πολλούς από αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά ο τρομερός μας αρχηγός, ο κύριος Φλόρος, έχει περάσει από τέτοιο πρόγραμμα και το γεγονός είναι μέχρι και οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος έχουν και αυτοί τις δικές τους σχέσεις με το Πεντάγωνο της Αμερικής. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η γενική εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, όχι μόνο η εμπιστοσύνη μεταξύ Biden και Μητσοτάκη, μεταξύ Μενέντες και τώρα Μπακογιάννη. Υπάρχουν και σε πολλά επίπεδα αξιωματούχοι με αξιωματούχοι. Και αυτή η εμπιστοσύνη και αυτές οι βαθές σχέσεις δεν πρέπει να τις υποτιμούμε και πρέπει να καταλαβαίνουμε και πόσο σημαντικές είναι, και γι' αυτό πρέπει να τραβάμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι μόνο να καλούμε τους Αμερικανούς να έρχονται σαν τουρίστες, αλλά να κάνουν και εξάμηνα σαν φοιτητές. Ανταλλαγές. Και ανταλλαγές. Και γι' αυτό είναι και σημαντικό να μπορούμε
Να μπορεί να γίνει και αυτή η μεταρρύθμιση για τα πανεπιστήμια, να μπορούν να έρχονται πιο πολλοί Αμερικανοί. Δεν γίνεται εδώ να καταλάβουμε ότι έχουμε τόσους Ελληνοαμερικάνους που πάνε εκτός για ένα εξάμηνο και τρίμηνο και πηγαίνουν Ιταλία και πηγαίνουν Αγγλία. Πρέπει να δίνουμε και τέτοια ευκαιρία να αποκτήσουμε και μια καινούργια γενιά φιλελλήνων, αλλά να κάνουμε και τους Αμερικάνους τρίτης και τους Ελληνοαμερικάνους τρίτης και τέταρτης γενιάς, να μπορούμε να τους κάνουμε πραγματικά Έλληνες. Τεράστια υπόθεση αυτή. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο Έντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανοίξουν έναν δρόμο. Το πρώτο όφελος από αυτό είναι θα σταματήσουν Έλληνες, θα σταματήσει η αιμορραγία Ελλήνων στο εξωτερικό και χρημάτων στο εξωτερικό. Το δεύτερο και σημαντικό, αυτό που λες Έντι, ότι θα μπορούν να έρχονται Ελληνοαμερικανοί εδώ σε πανεπιστήμια τα οποία τους είναι οικεία και να αρχίσει μια όσμωση να αφυπνίσουμε την τρίτη-τέταρτη γενιά που είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Βεβαίως, εγώ να σας πω, εγώ αυτό που άλλαξε τη ζωή μου είναι ότι έκανα ένα εξάμηνο στο σχολείο του κύριου Φυλακτόπουλου, το College Year in Athens. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μικρό πρόγραμμα που έχει 300 φοιτητές το χρόνο, από αυτό το μικρό πρόγραμμα έχουμε πάνω από 200 καθηγητές σε πανεπιστήμια στην Αμερική. Έχουμε άτομα που έχουν φτάσει στη κορυφή σαν επιχειρηματίες, και επειδή εδώ μιλάμε για πολιτικά, εγώ βγήκα από αυτό το πρόγραμμα. Η Ελένη Κουναλάκης, που μπορεί να είναι ο επόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, βγήκε από αυτό το πρόγραμμα. Βλέπουμε πώς μπορούν να επηρεάσουν όλη την Ελλάδα, όλο τον ελληνισμό, τέτοια προγράμματα. Τρομερό, τεράστιο. Μιλάμε για μια πλανητική Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε περίπου εν υπνώση, που πέραν της ομογένειας η οποία είναι συνειδητή όπως εσύ και οι λοιποί, έχουμε άλλη μία την οποία αν την αφυπνίσουμε θα αποκτήσουμε και τρίτη Ελλάδα, δηλαδή τρεις Ελλάδες. Μία του Ισμητρόπολης, Ελλάδας Κύπρου. Μία η ομογένεια η οποία είναι πασιρωτώσει, έχει συνείδηση του τι γίνεται, και μία τρίτη την οποία αν την αφυπνίσουμε θα αποκτήσουμε τεράστια δύναμη. Είναι στρατηγικό, πλανητικό μέγεθος αυτό. Ακριβώς, και να μην ξεχάσουμε, αφού όπως είπε για τους Αμερικανούς Εβραίους, το Αμερικανοεβραϊκό λάμπι έχει ένα βασικό στόχο να παίρνει όσο πιο πολλούς Αμερικανούς, να τους παίρνει σε οργανωμένα προγράμματα στο Ισραήλ. Εντάξει, και εμείς βασιζόμαστε μόνο να τους καλούμε σαν τουρίστες. Εντάξει, το θέλουμε το τουρισμό. Το καλούμε, φυσικά το έχουμε καταφέρει, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ρεκόρ από την Αμερική. Έχουμε κάθε μέρα 9 πτήσεις καθημερινές από διαφορετικές πόλεις. Το Σικάγο έχει, Νέα Υόρκη έχει, Νιου Τζέρζι, Φιλαδέλφεια, Ουάσιγκτον, Βοστόνη, Ατλάντα. Αλλά να μπορούμε να τους παίρνουμε, όπως ήρθα εγώ, Γενάρη μέχρι Ιούνιο, και καταλαβαίνεις, βλέπεις και την Ελλάδα Πάσχα, βλέπεις τις παρελάσεις 25 Μαρτίου, καταλαβαίνεις λίγο πιο καλά την Ελλάδα, ερωτεύεσαι την Ελλάδα, και βλέπω μέχρι και τα Αμερικανάκια που ήταν συμφοιτητές μου έχουν μια αγάπη για Ελλάδα που μπορώ να σας πω, οι Ελληνοαμερικάνοι που πάνε μόνο το καλοκαίρι δεν την έχουν. Τρομερό πόσο σημασία έχει αυτό, τρομερό πόσο σημασία. Εσύ ποια χρονιά έχεις έρθει? Εγώ είχα πάει το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι του 1995. Μάλιστα. Πάντως, μιλώντας γι' αυτό έγινα και Ολυμπιακός. γιατί ο Έντι Τζάνσεν έπαιζε για τον Ολυμπιακό εκείνο τον χρόνο και ήταν από την πολιτεία μου και ερωτεύτηκα τον Ολυμπιακό. Διπλός ερώτας. Εντάξει, αυτό είναι αυτό πρέπει να το προωθήσουμε όντως. Κατά πάσα πιθανότητα τώρα, μετά και τις εκλογές, θα ξεκινήσει διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος και σε αυτό το άρθρο, το οποίο θα σταματήσει μια αιμορρογία, μια πληγή και μια παράνοια που υπάρχει στη χώρα. Έτσι, το να απαγορεύονται μη κρατικά πανεπιστήμια και να χάνονται δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Αναφερόμενο στις σχέσεις με την Αμερική και το πώς έχουν αλλάξει, είδα ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα μπήκε και στα κονδύλια για τους εξοπλισμούς μαζί με την Πολωνία. Είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα λαμβάνει κονδύλια για το θέμα των εξοπλισμών. 8 δις, 6 η Πολωνία, 2 εμείς. Ακόμα και το γεγονός ότι μας πακετάρουν με την Πολωνία δείχνει και τη στρατηγική σημασία που δίνουν.
Βεβαίως, αυτό είναι τώρα για δεκαετίες δεν έχουμε αυτά τα... Έχουμε βγει από τα κονδύλια. Πριν από δεκαετίες είχαμε αυτό το που για κάθε 10 δολάρια κερμετική παίρναμε 7 εμείς, ναι, για την Ελλάδα. Αυτό σταμάτησε με τη κοινή πολιτική για άμυνα και εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Αλλά τώρα κατάλαβε η Αμερική ότι επειδή είναι μόνο συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη που έχουν, προχωράνε ή ακολουθούν μια αμυντική πολιτική σοβαρή και η Ελλάδα είναι μια, πρέπει να τους υποστηρίζουμε. Και όταν έχουν ικανότητες οι σύμμαχοί σου, γιατί τώρα στην Αμερική δεν υπάρχει την ίδια, οι πολιτικοί ξέρουν ότι ο λαός δεν έχει τη θέληση να στέλνει το στρατό παντού. Mm-hmm. Άρα θες αξιόπιστους συμμάχους. Θες συμμάχους που να κάνουν τη δουλειά. Ναι, ακριβώς. Και έτσι ξέρουν είναι αξιόπιστη η Ελλάδα και γιατί να μην τη βοηθάμε. Με την εκλογή Ερντογάν τι λένε, πώς την αξιολογούν την επανεκλογή Ερντογάν? Κοίτα, μετά το πρώτο γύρο ήταν πραγματικά σοκ για τους Αμερικανούς. Αλλά όπως ξέρουμε... οι Αμερικανοί για χρόνια παθαίνουν το σοκ με τις δημοσκοπήσεις από το θέμα του Brexit μέχρι την εκλογή του Trump την πρώτη φορά μέχρι και την εκλογή των Δημοκρατικών φέτος. Δεν περίμενε κανένας ο Biden και οι Δημοκρατικοί να κάνουν όσο καλά κάνανε στις βουλευτικές εκλογές. Το κακό είναι ότι εγώ νομίζω έχει η Αμερική μπερδέψει την ελπίδα με τη στρατηγική. Mm. Ελπίζανε για μια διαφορετική πολιτική προς η Τουρκία και βασιζόταν στο γεγονός ότι θα είχαν διαφορετικό ηγέτη. Αυτή δεν είναι στρατηγική και δεν νομίζω έχουν καταλάβει πώς να αντιμετωπίσουν τον Ερντοάν. Προσπαθούν να κερδίσουν ώρα ή με τη Σουηδία ή δεν έχουν στρατηγική για την Τουρκία. Έχουν τακτικές και είναι μια πολύ σοβαρή διαφορά η τακτική και η στρατηγική. Η πολιτική, όχι οι διπλωμάτες, ο κύριος ο Μενέντες, ξέρουμε έχουμε δύο, ξέρεις, μερικές φορές γίνεται ένα σοβαρό λάθος, είναι και φωνές στην Ελλάδα που λένε ξαναέρχεται ο έρωτας Αμερικής και Τουρκία. Δεν υπάρχει έρωτας. Αυτές οι παλιές σχέσεις έχουν τελειώσει για πάντα. Η Αμερική μόνο προσπαθεί να καταλάβει πώς να αντιμετωπίσει αυτή τη καινούργια Τουρκία. Φυσικά δεν θέλει να τη χάσει. Φυσικά, επειδή από τη γεωγραφία της δεν είναι μια χώρα που την αφήνεις τώρα που όλη η Αμερική έχει ξανά μπει σε μια νοοτροπία ότι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής πρέπει να είναι βασισμένη στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί για τα χρόνια του Ιράκ και του Αφγανιστάν δεν είχαμε αυτή την ενοτοπία. Αλλά δεν έχει στρατηγική για την Τουρκία. Αυτοί που λέγανε για χρόνια, ξέρετε, οι Τούρκοι δεν δέχονται στα ανοιχτά πίεση εύκολα, αυτοί είχαν τις πιο σημαντικές θέσεις. Αλλά τώρα βλέπουμε άλλους, σαν τον κύριο Μενέντες, σαν τον κύριο Μίξ, που λένε όχι, για να αλλάξει η Τουρκία πρέπει να έχουμε, να στέλνουμε πιο σαφές μηνύματα. Πρέπει να βάζουμε πίεση. Κάθε φορά που μας έλεγε κάποιος οι Τούρκοι δεν θα δεχτούν πίεση, είχαμε την υπόθεση του Μπάστορα Μπρόνσεν, που τον κρατήσανε φυλακή για πόσα χρόνια, μήπως οι Αμερικανοί του δώσουν τον Γκιούλαν. Και στο τέλος βαρέθηκε ο πρόεδρος Τραμπ και τους έβαλε κυρώσεις. Mm. Και τι κάνανε, δώσανε τον Μπρόνσεν.
Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι δεν μπορεί να, ένα τόσο μεγάλο κράτος με τόσες υπηρεσίες και τόση εμπειρία οι ΗΠΑ να μην μπορούν να διαβάσουν τις καταστάσεις και να πέφτουν διαρκώς έξω σε θέματα που τους αφορούν. Να, εντάξει, εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας επιδιώξεις. Οι Αμερικάνοι που τους αφορά και αυτά, πώς πέφτουν τόσο έξω? Δηλαδή, δεν είχαν δει ότι η Τουρκία έχει πλέον αλλάξει? Δεν είναι θέμα Ερντογάν. Η Τουρκία έχει αλλάξει και ως κοινωνία πλέον. Έτσι. Γιατί ο Ερντογάν εκεί πέρα είναι 21-22 χρόνια, είναι μια γενιά. Έχει αλλάξει η τουρκική κοινωνία. Και οι άλλοι να βγουν. Τι νομίζουν οι Αμερικανοί, ότι η Τουρκία θα γίνει όπως ήταν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει αλλάξει, έχει μεταλλαχθεί. Η Τουρκία έχει χαιρετήσει, έχει πάει απέναντι Βρασία. Θα συνεχίσει να έχει τη σχέση όπως θέλει, γιατί έχει ακόμα εξαρτήσεις τεχνολογικές, οικονομικές, εμπορικές. Προφανώς δεν μπορεί να κόψει δεσμούς. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγίνει όπως η Τουρκία που ίσως έχουν στο μυαλό τους οι Αμερικανοί. Ναι, δυστυχώς έχουν εκείνο το. Δεν καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα είναι δύο βασικά προβλήματα στην Αμερικάνικη πολιτική. Μπαίνουν μέσα με καλή θέληση μερικοί και λένε εγώ θα βλέπω και θα αντιμετωπίσω τον κόσμο έτσι πως τον θέλω, όχι έτσι πως είναι, έτσι πως τον θέλω. Και επειδή ο τυπικός Αμερικανός διπλωμάτης έχει θέση του μόνο για λίγα χρόνια, έχει κυριαρχία, αυτός που σήμερα είναι για Τουρκία μεθαύριο μπορεί να είναι για Βενεζουέλα. Δεν είναι στην ίδια θέση για πάντα. Και ας πάρουμε τον κύριο, τον πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία σήμερα, τον κύριο Φλέικ. Είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Ήταν γερουσιαστής. Ήταν βουλευτής. Αλλά αυτός ξέρει ότι έχει μόνο 4 χρόνια εκεί στην Τουρκία και αυτός θέλει να καταφέρει κάτι που δεν είχε καταφέρει κανένας άλλος. Ο Ερντογάν ξέρει, εγώ θα είμαι εδώ. Και όταν φύγει ο κύριος Πλέιτ, θα άσε να το ψήσω λίγο και προχωράμε. Το ίδιο έκανε με τον Τραμπ, το ίδιο είχε κάνει με τον Ομπάμα και μόνο όταν φεύγουν, καταλαβαίνουν, για άλλους είναι ο Ερντογάν. Ο καθένας τους νομίζει μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είναι αυτός που θα παίξει το παιχνίδι καλύτερο. Ο Ομπάμα πίστευε αυτός θα το παίξει καλύτερο από τον Μπούς. Και να μην ξεχάσουμε ότι ο Ομπάμα τα πρώτα 4 χρόνια μίλαγε πιο πολύ με τον Ερντογάν από οποιοδήποτε άλλο. Σωστά. Σήμερα στο βιβλίο του ο Ομπάμα ευρίζει τον Ερντογάν και λέει τον κατάλαβα ότι ήταν άνθρωπος που ήταν αντιδημοκρατικός και θα χρησιμοποιεί τη δημοκρατία μόνο για τον εαυτό του. Ναι. Αλλά δεν το κατάλαβε όταν ήσουν ο πρόεδρος ή το κατάλαβε τη δεύτερη θητεία όταν άρχισε ο Ερντογάν. Γι' αυτό και το έκοψε ο Ερντογάν. Δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει πλέον τον Ομπάμα και του τον δίνανε μόνο στον Μπάιντεν. Και γι' αυτό και μέχρι σήμερα ο Ερντογάν λέει ότι φταίει ο Μπάιντεν για τη στάση της Αμερικής στο πραξικόπημα. Τώρα τι θα κάνουν? Λοιπόν, τώρα είναι το υπόθεση των F-16, έτσι που εκκρεμεί. Η Τουρκία, βάσει περιπτώσει, παραμένει στο ΝΑΤΟ τυπικά τουλάχιστον. Άρα οι Αμερικανοί την αντιμετωπίζουν και ως νατοϊκή χώρα και τυπικά. Καταλαβαίνουν βέβαια ότι δεν μοιράζονται. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν μοιράζονται τις πληροφορίες που μοιραζόντουσαν παλιά. Δηλαδή υπάρχει μια δυσπιστία. Εν πάση περιπτώσει, τεχνικά από τα F-35 την έξω. Με τα F-16 τι θα κάνουν? Με τα F-16, ακούτε, εγώ σας έχω πει και επιμένω. Η Τουρκία θα πρέπει να αλλάξει πολιτική. Τώρα, όχι μόνο για το θέμα Σουηδίας, γιατί για να εγκρίνουν τη Σουηδία δεν είναι αρκετά για να πάρουν τα F-16. Όπως είπε ο γερουσιαστής Μενέντες, είναι μια αρχή. Και ο ίδιος το έχει ξεκαθαρίσει, όχι μόνο αυτός, αλλά και ο κύριος Μίξ. Αυτή είναι μια αρχή, δεν είναι το μόνο θέμα. Και αν δεν εγκρίνουν τη Σουηδία, όταν υπάρχουν τρόπους και για τους Αμερικανούς και για τους Ευρωπαίους να προσαρμόζουν και να βοηθάνε τη Σουηδία και να μην είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Αλλά απ' την άλλη μπορούν και να τιμωρήσουν τους. Το πιο βασικό είναι πρέπει να γίνει κάπως μια συμφωνία ότι αυτά τα F-16, ότι η αποκλιμάκωση πρέπει να γίνει πιο μόνιμη, όχι προσωρινή. Οι υπερπτήσεις πρέπει να γίνει μια αλλαγή πολιτικής, να μην ξαναρχίσουν οι υπερπτήσεις.
Και να θυμηθούμε, γιατί κάποιος μου είπε σήμερα οι Τούρκοι μπορούν να υποσχεθούν ό,τι θέλουν και μετά να πούνε ψέμα. Ναι, φυσικά, το ξέρουμε αυτό, αλλά απ' την άλλη, σαν με την υπόθεση των F-35, εμείς ξέρουμε γιατί το περνάμε τώρα. Η αναβάθμιση των F-16 δεν γίνεται αμέσως, θα πάρει χρόνια. Αν η Τουρκία, αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε από τους Αμερικανούς, από την κυβέρνηση Biden, από τον Κογκρέσο, αν η Τουρκία σε οποιαδήποτε στιγμή που γίνεται αυτή η αναβάθμιση αρχίσει τις υπερπτήσεις, να σταματήσουν και να μην φύγουν τα αεροπλάνα. Εντάξει, έτσι έγινε, να θυμηθούμε πολύ καλά, έτσι έγινε και έτσι είδαμε και την υπόθεση των F-35. Τα πρώτα τέσσερα, οι Αμερικανοί τους τα δώσανε νόμιμα στους Τούρκους. Και είχαν στείλει και οι Τούρκοι πιλότους στο Τέξας να αρχίσουν την εκπαίδευση για F-35. Οι Τούρκοι συνεχίσαν με τα S-400, συνεχίσαν, φάγανε την παρανομιά με το Κιάτσα και οι Αμερικανοί τους τα πήραν πίσω. Έτσι, τέτοιο, το ίδιο στάντερ θέλουμε με τα F-16. Για αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε, Έντι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στρατηγική εξέλιξη αυτή που είπες για το να ενισχυθούν οι σχέσεις σε επίπεδο κόσμου, σε επίπεδο Ελληνοαμερικανών και όχι μόνο Ελληνοαμερικανών και Αμερικανών. Οι σχέσεις, οι ανταλλαγές. Και πιστεύω ότι και μέχρι να γίνει το. Και μέχρι να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλους τρόπους να αρχίσει να λειτουργεί αυτό. Εντωμεταξύ, είναι το momentum τώρα, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Έχουμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα που πήγα εγώ. Ναι. Εντάξει, αυτό το πρόγραμμα φέρνει, όπως είπα, πολλούς Αμερικανούς κάθε χρόνο, αλλά μόνο 10% είναι Ελληνοαμερικανοί. Εμείς πρέπει να ζητάμε σε όλα, την Παναρκαδική, την Πανμακεδονική, όλοι που υπάρχουν, να τους προτείνουμε, παιδιά, στείλτε ένα παιδί. Είναι ένας βασικός στόχος που μπορούμε να το καταφέρουμε με αυτά που έχουμε σήμερα. Να διπλασιάσουμε το νούμερο Ελληνοαμερικάνους που έρχονται να σπουδάσουν τουλάχιστον 3 μήνες και 3 εβδομάδες το καλοκαίρι. Υπάρχουν προγράμματα που είναι 3 εβδομάδες στο καλοκαίρι να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να μάθουν αρχαιολογία. Αυτό το πρόγραμμα του Φιλαχτόπουλου κάνει και το πρόγραμμα να ακολουθούν τα βήματα του Απόστολου Παύλου. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχουμε ήδη μέσα χέρια μας. Μπορούμε να πάρουμε αυτά τα 30 παιδιά και να τα κάνουμε 60 παιδιά μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό πρέπει να καλούμε το κάθε θεσμό της ομογένειας εδώ στην Αμερική, να κάνει ακριβώς αυτό. Ωραία, πρέπει να το οργανώσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι. Αυτό είναι ένας ωραίος στόχος και άμεσος και νομίζω και είναι υλοποιήσιμος. Να περιμένουμε και την νέα κυβέρνηση, να δούμε και ποιοι θα αναλάβουν οι υπουργοί, στα αρμόδια υπουργεία και να αρχίσουμε να το κινούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.